Έξι νεκροί μετανάστες περισυνελέχθησαν στα ανοιχτά των Ιταλικών ακτών από πλοίο που ανήκει σε μη κυβερνητική οργάνωση. Η Ιταλική ακτοφυλακή κατάφερε να διασώσει 108 μετανάστες, καθώς η βάρκα που τους μετέφερε αναποδογύρισε και βυθίστηκε. Αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία όμως είναι οι πληροφορίες για νέο ναυάγιο με εκατοντάδες αγνοούμενους. Πρέπει να αναλογιστούμε, κυρίως σήμερα, που είμαστε αντιμέτωποι με μία ακόμη τραγωδία στη Μεσόγειο, στην οποία από ό,τι φαίνεται εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, την ημέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από το ναυάγιο που στοίχισε τη ζωή σε 800 ανθρώπους. Σύμφωνα με το Ιταλικό ειδησιογραφικό πρακτορείο ANSA, το οποίο επικαλείται το αραβόφωνο δελτίο του BBC, μετά την αναχώρησή τους από την Αίγυπτο, αγνοούνται εδώ και πολλές ημέρες περίπου 400 άτομα από τη Σομαλία, την Ερυθρέα και την Αιθιοπία. Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, 800 μετανάστες είχαν πνιγεί ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, όταν το αλλιευτικό με το οποίο κινούνταν προς τις Ιταλικές ακτές συγκρούστηκε με εμπορικό πλοίο.